Ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα πετρελοειδή και σε αυτά τα οποία πληρώνουμε πηγαίνοντα στο βενζινάδικο ή παραγγέλλοντα κάποιο πετρέλαιο στο σπίτι. Ο ειδικό λοιπόν αυτό φόρο είναι ένα φόρο ο οποίο δεν είναι ποσοστιαίο επί τη αξία του καυσίμου. Είναι ένα φόρο ο οποίο ανεξάρτητα με το πόσο πουλιέται η τιμή του καυσίμου επιβάλλεται. Mm -hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επάνω σε αυτόν τον φόρο έχει επιβάλει το χαμηλότερο ποσό που είναι 36 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, όσο και να πουλά τη βενζίνη, τα 36 λεπτά είναι ειδικό φόρο για την κυβέρνηση στην εκάστοτε. Υπάρχουν χώρε όμω οι οποίε έχουν ξεφύγει πραγματικά. Σε αυτέ τι χώρε που έχουν ξεφύγει, λοιπόν, η χώρα μα κατέχει την τέταρτη θέση, την πιο υψηλή. Η Ελλάδα, τη βλέπουμε και στι κάρτε. Η που Ολλανδία έχουμε. λοιπόν έχει 0,81 λεπτά το λίτρο, η Ιταλία 0,73, η Φιλανδία 0,72 και η τέταρτη η χώρα μα, λε και είχαμε το μεγάλο εισόδημα ο κάθε Έλληνα μετά από 10 μνημονιακά χρόνια, με 0,70 ευρώ το λίτρο. Τι σημαίνει αυτό, Ότι όταν η βενζίνη πουλόταν 1,5 ευρώ, τα 0,70 ήταν ειδικό φόρο. Ανεξάρτητα, είπαμε και πάλι, πόσο πουλιέται το λίτρο, το 0,70 είναι ο ειδικό φόρο. Και επάνω στον ειδικό φόρο υπάρχει το ΦΠΑ 24%. Οι χώρε οι οποίε έχουν το χαμηλότερο, για να κάνουμε μία σύγκριση και να δούμε για ποιο λόγο οι φίλοι μα και οι συντοπίτε μα, οι οποίοι φεύγουν και κάνουν μακρινά ταξίδια για να πάνε σε όμορε χώρε να γεμίσουν τα ρεζερβάτ του, για ποιο λόγο Η Ουγγαρία έχει 0,34 ευρώ το λίτρο. Θα μου πείτε, είναι κάτω των 0,36 που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. <coughs> ναι, γιατί η Ουγγαρία ειδικά έχει να κάνει σχέση με το εθνικό τη νόμισμα με το φιωρίνι. Στο 0,36, το ελάχιστο, <coughs> είναι η Βουλγαρία, <coughs> ακριβώ. Και Πολυλανία, Ρωμανία, 0,37. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τα χρήματα τα οποία δίνουμε, απευθεία το 0,7 πηγαίνει για να πάει στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Από εκεί πέρα, ο ειδικό φόρο κατανάλωση μαζί με το ΦΠΑ που είναι 24% πάρα πολύ ψηλό και επιβάλλεται πάνω στα καύσιμα, αυτά διαμορφώνουν μία τιμή μεταξύ 62-65% φόροι και τέλη στο καύσιμο. 31% περίπου τα 100 είναι η αγορά του καύσιμου από το δηληστήριο και έχουμε και ένα περιθώριο 5,7% από 5,5 έως 6% ανάλογα με το πόσο είναι η τιμή της βενζίνης, το οποίο είναι το κέρδος του πρατηριούχου αυτό ο οποίο θα μεταφέρει το καύσιμο, το φτάσει στο πρατήριο κτλ. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δυσβάσταχτη είναι αυτή εδώ η φόρη.